Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Παιδιά, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών μας που είναι με ένα καινούριο τίτλο πλέον. Είναι των συναντήσεών μας και των εκπομπών μας. Άγιοι άγνωστοι, άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας. Είπαμε ότι το άγνωστοι δεν αφορά στο Θεό, αλλά στους ανθρώπους. Μπορεί κάποιος Άγιος να είναι άγνωστος σε κάποια περιοχή, πολύ γνωστός σε μια άλλη περιοχή, αλλά πάντοτε είναι γνωστός στα μάτια του Θεού. Γιατί ο Θεός τον βοήθησε και έφτασε στην αγιότητα. Δεν τα κατάφερε μόνος του. Η αγιότητα δεν είναι μία προσωπική επιτυχία. Είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Βέβαια με συνέργεια του ανθρώπου. Συνεργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο και στο τέλος έχουμε την αγιότητα. Τον Άγιο. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για έναν Άγιο τον οποίο εδώ στην Αρκαδία δεν τον γνωρίζουμε. Δεν το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουν όμως πολλοί, κάποιοι που ζουν στην Αττική, στα όρια με τη Βιωτία. Και αυτός είναι ο Όσιος Μελέτιος. Ή Άγιος Μελέτιος. Τι διαφορά έχει ο Όσιος και ο Άγιος? Καμία διαφορά. Ο Όσιος απλώς ήταν ασκητής. Και δεν είναι κάποιος μεγαλύτερος ή μικρότερος. Έχουν ίδια αξία. Είτε πούμε Όσιος Παΐσιος, είτε πούμε Άγιος Παΐσιος, είναι το ίδιο. Είτε πούμε Άγιο, Όσιος Μελέτιος, είτε πούμε Άγιος Μελέτιος, είναι το ίδιο πράγμα. Θα πάμε λοιπόν να δούμε σήμερα αυτόν τον Άγιο και θα σας πω γιατί είναι επίκαιρο για να πούμε σχετικά με τη ζωή του, με το βίο του. Γιατί είναι προστάτης των διαγωνιζομένων μαθητών. Και είναι μια περίοδος που οι μαθητές, οι φοιτητές βρίσκονται σε εξεταστική περίοδο και έχουν ανάγκη έτσι να έχουν ένα προστάτη Άγιο και αυτός είναι ο Άγιος Όσιος Μελέτιος. Γιατί είναι προστάτης των διαγωνιζομένων μαθητών? Διότι υπήρχε κάποιος ο οποίος δεν ήταν δεν έπαιρνε ας πούμε τα γράμματα και προσευχόταν πάρα πολύ για να τον βοηθήσει ο Θεός, να τον φωτίσει ο Θεός να αγαπάει τα γράμματα και να κατανοεί τα μαθήματά του κτλ. Πήγε λοιπόν και μπήκε, προτού μπει ο ιερέας στην εκκλησία, πήγε και μπήκε κάτω από την Αγία Τράπεζα. Και εκεί κάτω από την Αγία Τράπεζα έμεινε σε όλη τη λειτουργία άφωνος, δεν μίλησε καθόλου, μέχρι που τελείωσε η λειτουργία. Και αφού τελείωσε η λειτουργία, είχε μετά μία ευχέρεια, αντιλήφθηκε ότι κάποια αλλαγή έγινε μέσα του και αυτό το λένε για τον Όσιο Μελέτιο, ότι το έγινε, στον Όσιο Μελέτιο έγινε. Οπότε έγινε προστάτης αυτών των παιδιών που και μετά ναι, αρίστευε ας πούμε στα μαθήματα και με αυτόν τον τρόπο έγινε προστάτης των διαγωνιζομένων μαθητών. Και όποιοι μαθητές, φοιτητές μπορούν, πάνε και παίρνουν την ευχή του, ανάβουν ένα κερί κτλ. Δεν είναι βέβαια, δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να απομονώνουμε τους Αγίους. Κάποιος πριν από λίγο μου έλεγε ότι αυτός λέει ο πατήρ είναι πολύ καλός για τα παιδιά. Και αυτός ο πατήρ είναι πάρα πολύ καλός. Δεν υπάρχουν έτσι τόσο ειδικότητες. Μία είναι η χάρις του Θεού. Έτσι, μία είναι η χάρις του Θεού και φωτίζει τον άνθρωπο και βοηθάει όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων. Ο Όσιος λοιπόν Μελέτιος έχει αυτή την, ας το πω, ειδικότητα. Έχει μία ειδικότητα, βοηθά τους αυτούς που έχουν την αγωνία. Και ποιος δεν έχει αγωνία από αυτούς που δίνουν εξετάσεις, όσο και να έχεις διαβάσει. Έχεις πάντοτε μία αγωνία, αν μπορείς να αποδώσεις αυτά που έχεις διαβάσει. Πάμε να δούμε όμως λίγο
την ζωή του οσίου αυτού και θα θαυμάσετε τη ζωή του οσίου αυτού, γιατί θα το δούμε τον βίο του έτσι όπως τον περιγράφει ένας πολύ σπουδαίος εκκλησιαστικός άνδρας και συγγραφέας και αγιογράφος, ο Φώτης Κόντογλου. Και κάνει μία αναφορά στον Άγιο Όσιο Μελέτιο και μου άρεσε η αναφορά του και θέλω από αυτή την πηγή να δούμε το βίο του. Γιορτάζει 1η Σεπτεμβρίου. Γιορτάζουν όμως εκείνη την ημέρα και άλλες 40 Αγίες. Οπότε επικαλύπτεται, ας πούμε, η εορτή. Και τον ξέρουν κυρίως στην περιοχή που είναι, στην περιοχή του Κιθερώνα. Εκεί στα όρια Αττικής με Βιωτία, εκεί τον ξέρουν πολλοί και γίνεται μεγάλη πανήγυρη στο μοναστήρι του. Σε άλλες όμως περιοχές αντιδικές μας, ας πούμε εδώ στην Πελοπόννησο ή αλλού, δεν τον ξέρουν και γι' αυτό γίνεται, κάνουμε αυτή την αναφορά, γιατί έχουμε πει ότι σκοπός μας είναι να γνωρίζουμε μέσα από αυτή τη συνάντηση καινούριους Αγίους. Οπότε να έχουμε και καινούρια πρότυπα και καινούριες ευκαιρίες για να έτσι παίρνουμε μια πνευματική και καθοδήγηση και μια, να παίρνουμε μια, να έχουμε μια προτροπή, μια ευκαιρία για να κάνουμε πνευματικό αγώνα. Σας διαβάζω λίγο. Ο Άγιος Μελέτιος δεν είναι ντόπιος, αλλά ήρθε από την Ανατολή. Γεννήθηκε στο Μουταλάσκι της Καπαδοκίας το 1035. Όπως ο κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί στον κόσμο έχει κάποια κλίση. Ο ένας τα γράμματα, ο άλλος τα άρματα, ο άλλος το εμπόριο και άλλος σε κάτι άλλο. Έτσι και ο Μελέτιος από παιδί είχε έμφυτη κλίση στα θρησκευτικά. Αγαπούσε την Εκκλησία περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα. Έλεγα παρένθεση, έλεγα σε ένα παιδί που συνάντησα σε ένα χωριό στην Κοντοβάζενα, στην επαρχία μας, του έλεγα τι θα κάνεις τώρα που τελειώνει το σχολείο. Τώρα μου λέει, είναι ευκαιρία μου λέει να μάθω να ψάλω. Μου αρέσει πάρα πολύ να ψέλνω μου λέει και τώρα το καλοκαίρι θα ασχοληθώ με αυτό. Έχει μία κλίση. Η άλλη, ο άλλος είναι όλη την ώρα με τα κατσαβίδια. Του αρέσει, ας πούμε, η μηχανολογία και ούτω καθεξής. Ο Άγιος Μελέτιος λοιπόν αγαπούσε την Εκκλησία περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα, δείχνοντας πως ήταν από εκείνους που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, που δεν γεννηθήκανε από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά που γεννηθήκαν από το Θεό. Γράμματα έμαθε λιγοστά και επειδή θελήσαν οι γονείς του, η γλώσσα σας είπα ότι είναι ιδιαίτερη, επειδή είναι του Κόντογλου. Και επειδή θελήσαν οι γονείς του να τον παντρέψουνε, έφυγε από τον τόπο του, αφήνοντας γονιούς, συγγενείς, φίλους, χωράφια και ό,τι άλλο είχε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη και γίνει και καλόγερος σε ένα μοναστήρι του Χρυσοστόμου. Αφού κάθισε 3 χρόνια σε αυτό το μοναστήρι, μίσεψε και πήγε στη Θεσσαλονίκη και προσκύνησε τον τάφο του Αγίου Δημητρίου. Από εκεί πήγε στα μέρη της Θήβας και βρήκε ένα μικρό μοναστηράκι του Αγίου Γεωργίου και εκεί πέρα ησύχασε. Με τον καιρό μαθητεύτηκε η ευσέβειά του, και πήγανε κοντά του κάμποσοι από τα γύρω χωριά και βάλανε ράσο. Από τι ήταν το ράσο? Από μετάξι? Από γιδότριχα λέει. Και βάλανε ράσο από γιδότριχα και κάνανε κοινόβιο μοναστήρι κυβερνημένο από τον Άγιο Μελέτιο. Μετά από καιρό άφησε στο πόδι του που λέμε έναν γέροντα και τράβηξε να πάει στη Ρώμη να προσκυνήσει τον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Παύλο και από εκεί πήγε στα Ιεροσόλυμα. Αφού έκανε τον πόθο του γύρισε πίσω στο μοναστήρι και τον καλωσορίσαν οι πατέρες με μεγάλη χαρά και με δάκρυα στα μάτια. Γιατί δεν ελπίζαν να αξιωθούν πια τέτοιον ηγούμενο, πατέρα πονετικό που να σηκώνει επάνω του όλα τα βάρη και να μην ξεχωρίζει ολότερα το αξίωμά του από τους άλλους πατέρες. Αλλά ίσια ήταν σε όλα ο πιο ταπεινός από όλους. Πρώτος σε κάθε σκληρή δουλειά. Πρώτος στην νηστεία. Πρώτος και στην πραότητα.
Φρόντισε για τους αδελφούς να μη στερηθούνε, τους οικονομούσε ρούχα και παπούτσια και εκείνος φορούσε επί χρόνια ένα παλιόρασο από κατσικότριχα και ένα ζευγάρι παλιοπάπουτσα που ολοένα τα μπάλωνε και τάραβε με τα χέρια του δίχως να το δει κανένας. Έτρωγε λίγο ψωμί ξερό και έπινα νερό. Ωστόσο καθότανε πάντα στην τράπεζα, τράπεζα είναι η τραπεζαρία έχουμε πει, μαζί με τους αδελφούς και βίαζε τους αρρώστους και τους αδύνατους να φάνε λάδι εξών από τις νηστίσιμες ημέρες. Ο ίδιος δεν έτρωγε, αλλά στους άλλους έλεγε να φάνε. Έτσι, παρένθεση, άλλη μία παρένθεση, να το θυμάστε αυτό, είναι κανόνας. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυστηρός με τον εαυτό του και επιοικής με τους άλλους. Να το ξαναπώ. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυστηρός με τον εαυτό του και επιοικής με τους άλλους. Αν γίνεται το αντίθετο, τότε δεν έγινε πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορείς να παίρνεις ένα μαστίγιο και να αρχίσεις να χτυπάς τους ανθρώπους, έστω και αν είναι αμαρτωλή, και ποιος δεν είναι αμαρτωλός, με επιοίκεια και αγάπη. Ο ίδιος τον περισσότερο καιρό περνούσε με ξηροφαγία και πολλές φορές δεν έβαζε στο στόμα του τίποτα ολότελα. Όσο για την εργασία, ο ίδιος σήκωνε με τα γιασμένα χέρια του τις πιο βαριές πέτρες για να χτίσουνε τα κελιά. Ο ίδιος έσκαβε και φυτουργούσε τα πιο πολλά κυπουρικά, κατά τον Απόστολο Παύλο που λέει στους Κορινθίους, κοπιάζουμε δουλεύοντας με τα χέρια μας. Με τέτοιο κυβερνήτη, ωραίος κυβερνήτης, με τέτοιο κυβερνήτη, εκείνο το μοναστήρι έμοιαζε σαν αγιασμένη κυβωτός που καθότανε μέσα οι πατέρες φυλαγμένοι από τον κατακλυσμό του κόσμου. Έχετε δει στα μοναστήρια που χτυπάνε ένα ξύλο? Πώς λέγεται? Τάλαντο. Και χτυπάνε διάφορους ρυθμούς. Έχουν ένα σφυράκι, έχει ο μοναχός και πάει εκεί και χτυπάει αυτό το ξύλο. Τι χτυπάει? Χτυπάει το τάλαντο, έτσι λέγεται. Τάλαντο λέγεται ο ρυθμός. Πάει το τάλαντο, το τάλαντο, το τάλα, τάλα, τάλαντο. Έτσι χτυπάει. Γιατί το χτυπάει αυτό? Αυτό είναι μια συμβολική πράξη. Θα πάμε λίγο παραπίσω στην Παλαιά Διαθήκη και θα σας πω, θυμάστε τον κατακλυσμό του Νόε? Ναι, έγινε κατακλυσμός. Και ο Νόε έλαβε εντολή να φτιάξει μια μεγάλη κυβωτό, ένα μεγάλο πλοίο, που μέσα εκεί να βάλει ένα ζευγάρι, έλεγε η διήγηση, από όλα τα ζώα της φύσης, της γης, έτσι ώστε όταν γίνει ο κατακλυσμός, μετά αυτοί να αποτελέσουν τον καινούριο κόσμο. Όποιοι ήταν μέσα στην κυβωτό θα σωθούν. Όποιοι είναι εκτός της κυβωτού, τι θα γίνει? Θα πνιγούν. Όταν χτυπάει λοιπόν το τάλαντο, συμβολίζει τον Νόε που λέει ελάτε να μπείτε όλοι μέσα στην εκκλησία, γιατί ξεκινάει η λειτουργία. Το καταλάβατε? Όχι? Ούτε ναι ούτε όχι. Λοιπόν, ναι λέμε άμα το καταλάβαμε. Εκείνα αυτό λοιπόν που χτυπάει είναι μια πρόσκληση σωτηρίας. Ελάτε να μπείτε μέσα στη νέα κυβωτό που λέγεται εκκλησία και όποιος μπει μέσα στην εκκλησία θα σωθεί. Γι' αυτό χτυπάει ο μοναχός το τάλαντο. Και εδώ λέει για τον Όσιο Μελέτη ότι χτύπαγε αυτό το τάλαντο στις καρδιές των ανθρώπων και τους έλεγε ελάτε κοντά στο Θεό, μόνο κοντά στο Θεό υπάρχει σωτηρία. Έξω μακριά από το Θεό υπάρχει ταραχή, υπάρχει ανησυχία και υπάρχει στο τέλος με μία λέξη αυτό που λέμε κόλαση. Από την παρούσα ζωή μας κατηγορούν και λένε ότι καλά αυτός ο χριστιανισμός μας λέει όλο τι θα γίνει.
άμα πεθάνουμε, καλά, όταν πεθάνουμε θα δούμε τι θα γίνει. Όχι, δεν λέει αυτό ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός μιλάει για το τώρα και για το μετά, αλλά για το τώρα. Πώς θα είναι η ζωή σου χαρούμενη στο τώρα, στην καθημερινότητά σου. Όσιος μελέτης λοιπόν βοήθησε πολλούς, ήρθαν δίπλα του πάρα πολλοί, οι οποίοι αντιλήφθηκαν γιατί ήρθαν στον κόσμο. Υμνούσαν τον Θεό με αγαλίαση, ακολουθούσαν τον ηγούμενο που είχε ολοένα τη υμνοδία στο στόμα του και έλεγε πριν μπει στην εκκλησία, έλεγε ο Όσιος Μελέτιος, «Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εις ελθόν εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο, εν εκκλησίες ευλογήσω σε Κύριε». Κάθε πότε προσευχόταν, κάθε πότε υμνούσε το Θεό, «Εσπέρας και πρωί και μεσηβρίας, διηγήσομαι και απαγγελώ τα θαυμάσια σου. Επτάκης της ημέρας είναι σας. Πότε λέει να προσεύχομαι, Πάτερ, δεν προλαβαίνω να προσευχηθώ». Αποκλείεται αυτό. Αποκλείεται να μην προλαβαίνεις να προσευχηθείς. Απλώς δίνεις μία βαρύτητα και λες, τώρα έχεις καθίσει ας πούμε στην τηλεόραση τρεις ώρες, άλλες δύο στον υπολογιστή, και αφού έχεις δει ότι η ώρα πάει 11, λες τώρα δεν έχω δύναμη να κάνω προσευχή εγώ. Καλύτερα πάμε για ύπνο. Θα κάνω αύριο. Αύριο. Και μέρα δεν είναι και αύριο. Καταλάβατε τι κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν καταλάβει και κάνουν το απόδειπνο πότε? Το μεσημέρι. Απόδειπνο είναι το βράδυ, μετά το δείπνο. Αλλά αφού λέει, ξέρω τι θα γίνει το βράδυ πάλι, πάλι δεν θα κάνω προσευχή. Λοιπόν, θα το κάνω το μεσημέρι. Καταλάβατε έτσι. Πρέπει να κάνουμε τέτοια, γιατί αλλιώς είναι και ο τρόπος ζωής που ζούμε, που είμαστε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και φεύγει η μέρα. Περνάει μία μέρα και βρίσκεις έναν άνθρωπο και του λες να σου πω κάτι. Ναι, σήμερα έχει σηκωθεί νωρίς, ναι νωρίς, πήγα στη δουλειά μου. Μετά όλα καλά, τον βρίσκεις βραδινή ώρα. Έκανες προσευχή καθόλου? Καθόλου, λέει. Δηλαδή δεν σήκωσες καθόλου το κεφάλι σου προς τον ουρανό να πεις ένα δόξα το Θεό, ένα συγγνώμη, ένα κάτι? Όλη την ημέρα? Ούτε την ημέρα, ούτε και τη νύχτα. Τίποτα. Εγώ αυτή τη θεωρώ μια μέρα νεκρή. Μια μέρα νεκρή. Και για φαντάσου να μην το κάνεις αυτό μια μέρα, αλλά να το κάνεις για χρόνια. Χρόνια ολόκληρα. Δεκαετίες ολόκληρες. Να περνάει η ζωή και να λες, εγώ, και μετά βέβαια που το έχεις καταλάβει λες, εγώ τι έκανα τόσα χρόνια? Πού ζούσα? Τόσα χρόνια που ήμουν εγώ. Ήμουν νεκρός, ζούσα, αλλά ήμουν νεκρός. Έτσι. Έχουμε χρόνο να κάνουμε προσευχή. Απλά να το έχουμε στο μυαλό μας. Και στο δρόμο που περπατάμε και όταν οδηγάμε, και όταν μπαίνουμε στο σπίτι και όταν μετακινούμαστε από τη δουλειά προς το σπίτι, σε διάφορους τρόπους μπορούμε να μιλάμε στο Θεό. Έχουμε χρόνο. Τη νύχτα ξαγρυπνούσε με την προσευχή. Αυτοί κρατάνε τον κόσμο όρθιο. Αυτοί που τη νύχτα δεν κοιμούνται και δεν προσεύχονται για τον εαυτό τους, αλλά προσεύχονται για μας. Τη νύχτα ξαγρυπνούσε με την προσευχή και όποτε τον βίαζε η ανάγκη της φύσης, ξάπλωνε σε μια ψάθα για λίγη ώρα, σε μια ψάθα για λίγη ώρα, και ύστερα σηκωνόταν και έλεγε τον ψαλμό του Δαβίδ, «Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Πολύ ωραία σειρά αυτή. Κάποιοι, όχι μοναχοί, λαϊκοί άνθρωποι, το έχουν βάλει ωραίο πρόγραμμα να σηκώνονται και τη νύχτα. Βάζουν το ξυπνητήρι, σηκώνονται 2-3 τη νύχτα, κάνουν λίγη προσευχή όσο μπορούν και ξαναξαπλώνουν. Τι ωραία θυσία αυτή να τη δίνεις για το Θεό. Αυτό είναι κάτι που πολύ συγκινεί το Θεό. Κόβεις δηλαδή από την ξεκούρασή σου. Ωραία σειρά αυτή. Δεν είναι για όλους, προσέξτε. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Αυτό γίνεται με μια συνεννόηση με το πνευματικό σου και του λες ότι μπορώ να κάνω αυτό.
Και όταν σου δώσει την ευχή, τότε θα το κάνεις. Δεν θα το κάνεις μόνος σου, γιατί μπορεί να εξαντληθείς και να βγεις σε κακό αντί για καλό. 8 χρόνια κάθισε σε αυτό που το μοναστήριο Άγιος, του Αγίου Γεωργίου, κοντά στη Θήβα. Και έτρεχε κόσμος πολλής από κοντινούς και μακρινούς τόπους και έβλεπαν θαύματα πολλά. Και ο Άγιος Μελέτιος στεναχωριόταν από αυτή τη δόξα του κόσμου και γιατί δεν μπορούσε να παραδοθεί στην αγαπημένη του ησυχία. Ο Άγιος αγαπάει την ησυχία. Δεν τον φοβίζει η ησυχία. Εμάς μας φοβίζει η ησυχία. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν χαιρόμαστε την ησυχία μας. Δεν χαιρόμαστε τη μοναξιά μας. Η μοναξιά μας φοβίζει. Είσαι στο σπίτι και λες, θέλω κάτι να ακούγεται. Και βάζεις τηλεόραση, θέλω κάτι, ένα τραγούδι, κάτι. Δεν θες καθόλου να μείνεις μόνος σου. Είναι ωραία να μείνεις μόνος σου με τον εαυτό σου και να κάνεις και μία αυτοκριτική. Να χαίρεσαι και τη μοναξιά σου. Και να ξέρεις ότι ποτέ δεν είσαι μόνος σου. Ποτέ δεν είσαι μόνος σου. Είπα σε κάποιον να πάει στο Άγιον Όρος να προσκυνήσει. Και του είπα, δεν θα πας με παρέα στο Άγιον Όρος. Θα πας μόνος σου. Μα μόνος μου τελείως. Να μην έχω κάποιον, μόνος σου θα πας. Γιατί αν πας και με άλλον και με περισσότερους, θα ξεκινήσουμε να λέμε και τα αστεία μας, θα πάει αλλού. Ενώ αν πας μόνος σου, θα βρεις την ευκαιρία να μιλήσεις, θα μπεις στο τρένο, στο λεωφορείο και θα δώσεις και την ευκαιρία στην Παναγία, που είναι η έφορος του Αγίου Όρους, να αρχίζει να σου δείχνει και ωραία πράγματα. Να αρχίζει δηλαδή να σου δείχνει ότι τελικά δεν είσαι μόνος, όντως δεν είσαι μόνος. Τι μεγάλη παρηγοριά είναι αυτή. Κάποιοι κλαίνε ότι είναι μόνοι τους. Όταν πραγματικά πιστεύεις δεν είσαι μόνος. Νιώθεις την παρουσία της Παναγίας, των Αγίων, των Αγγέλων. Τώρα πόσο μάλλον για τον Όσιο Μελέτιο. Κατακλείστηκε από κόσμο. Δεν μπορούσε ένα λεπτό να ζει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό και τι αποφασίζει να κάνει. Βαγγέλη. Να. Φύγει. Ντρέπεται ο Βαγγέλης να πει. Αποφασίζει να φύγει, να αναχωρήσει από αυτό το μέρος και να πάει σε ένα άλλο μέρος για να βρει έναν ερημικό τόπο. Και από εκεί ξεκινάει από την αρχή. Ο τόπος αυτός που σας λέω είναι στον Κιθερώνα, επάνω στο βουνό. Αφήνει λοιπόν για ηγούμενο έναν αδελφό που το λέγανε Νικόλαο, στη θέση του ως ηγούμενο, και τράβηξε να βγει, να βρει κάποια έρημο. Το βουνό αυτό που βρήκε το λέγανε Φυλάγριον. Ίσως και για το απαράκλητο του τόπου, δηλαδή το άγριο. Και εκεί αρχίζει να χτίζει ένα κελί. Μην νομίζω ότι είναι εύκολο. Σήμερα όταν λέμε να χτίσουμε, όλα είναι απλά. Για να χτίσεις τότε, μιλάω για τον 11ο αιώνα, σε ένα βουνό, δεν ήταν και μια απλή υπόθεση. Όλα τα έκανες χειρονακτικά. Πλην άλλαξε γνώμη και σηκώθηκε και περπατούσε σε βουνά πιο κακοτράχαλα κατά τα μέρη που βρίσκονται σήμερα, που βρίσκεται σήμερα το λεγόμενο χωριό Βίλια, επάνω στο βουνό του Κιθερώνα. Αξίζει κάποιος να πάει όχι μόνο στο μοναστήρι που ασκήτευσε, αλλά και στη σκήτη του, η οποία είναι πάνω από το μοναστήρι, μέσα σε μια τρύπα, σε μια σπηλιά. Εκεί που πήγε ήταν χτισμένο κάποιο μοναστήρι λεγόμενο Σύμβολον, και το μοναστήρι αυτό τιμούσε τους ταξιάρχες, τον Μιχαήλ και τον Γαβρίλ, άρα των ασωμάτων ταξιαρχών. Εκεί ήταν αφιερωμένο. Ο Άγιος πήγε σε αυτό το μοναστήρι και παρακάλεσε τον ηγούμενο Θεοδόσιο να τον πάρει στη συνοδεία του. Εδώ πρέπει να σταθώ. Ο ηγούμενος τώρα, ηγούμενος αυτός, να κάνει θαύματα και φεύγει και πάει σε ένα μοναστήρι και ζητάει σε έναν ηγούμενο εκεί, τι ζητάει? Να τον πάρει για μοναχό, για απλό μοναχό. Ποιος το κάνει αυτό? Που όταν κάποιος κερδίσει μία θέση, δεν θέλει να τη χάσει με κανένα λόγο, για κανένα λόγο. Και είναι έτοιμος να κάνει το χειρότερο, άμα δει ότι κινδυνεύει η θέση του.
Εδώ πέρα βλέπουμε εκούσια τη δίνει. Και ούτε λέει ποιος είμαι. Να πει ότι εγώ είμαι ο τάδε. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε να μας πουν όλους τους τίτλους. Είναι και αυτό, είναι πρόεδρος. Ακούς τώρα πρόεδρος, ε. Είναι πρόεδρος κι αυτός. Θα σας πω πάλι μέσα σε παρένθεση κάτι άλλο. Για έναν διευθυντή ενός σχολείου που μου το έλεγαν τι έγινε στην Αθήνα. Ήταν ένας διευθυντής ενός σχολείου ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ στο σχολείο του και το έκανε πρότυπο, θα έλεγα. Είχε μέσα χημείο, είχε διάφορες αίθουσες για τα παιδιά. Πολλά χρόνια πάλεψε. Και είχε ένα χρόνο για να βγει στη σύνταξη. Και τον τελευταίο αυτό χρόνο, ξέρετε, γίνονται διάφορες διεργασίες για το ποιος θα πάει, ποιος θα γίνει διευθυντής, ανάλογα με προσόντα που έχει. Και την τελευταία χρονιά στο σχολείο του ορίζουν άλλο διευθυντή και χάνει τη θέση του. Πέθανε από τον καημό του, νεότατο στην ηλικία. Τον πήρε, πώς το λέμε, από κάτω, ότι τι μου κάνανε τώρα, εγώ που πάλεψα τόσο πολύ να κάνω αυτό το σχολείο και τα λοιπά. Τελευταία μέρα κάποιος, τελευταία χρονιά κάποιος διορίζεται άλλος. Γιατί να μην χαρεί? Πάλεψε. Αναγνωρίστηκε το έργο του. Όλοι λένε για αυτόν ότι έκανε ένα πρότυπο σχολείο. Δεν ήταν ωραία την τελευταία χρονιά να χαρεί κιόλας? Να χαρεί τα έργα του. Πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολο αυτό να το δεχτεί κάποιος. Γαντζώνεται πάνω στη θέση του και αλίμονο από αυτόν που θα προσπαθήσει να του την πάρει αυτή τη θέση. Εδώ υπάρχει η ανθρώπινη δικαιοσύνη και υπάρχει και η θεία δικαιοσύνη. Ο Άγιος Μελέτιος πάντως μας έδειξε ένα παράδειγμα. Εκούσια καταθέτει την εξουσία, ας το πω έτσι, έτσι που έχει, και πάει σαν απλός μοναχός και γίνεται, ζητάει να μονάσει σε ένα μοναστήρι. Και εκείνος πράγματι που πήγε του δώσε ένα παρεκκλήσι του σωτήρα να ησυχάσει. Άμα κοιμήθηκε ο Θεοδόσιος, οι πατέρες κάνανε ηγούμενο τον Άγιο Μελέτιο. Ναι, αλλά η Αγιώτα δεν κρύβεται. Και εκεί που πήγε πάλι όλοι τον αναγνωρίσαν ως τον πιο ταπεινό, τον πιο απλό, και ο Θεός μας το έχει πει ποιος κανόνας ισχύει στην Εκκλησία. Θυμάστε ποιος είναι ο κανόνας? Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Δηλαδή με απλά λόγια, όποιος έχει εγωισμό θα ταπεινωθεί, ενώ όποιος είναι ταπεινός, με κάποιο τρόπο ο Θεός θα τον υψώσει. Να μία ακόμα εφαρμογή στο βίο του Αγίου Μελετίου. Oh.
Και πάλι ο κόσμος, πλήθος, έτρεχαν δίπλα του. Όχι μόνο για να πάρουν την ευχή του, αλλά και για να καλογερέψουνε, λέει. Μεγάλεσε το μοναστήρι και γίνει και λαύρα. Και έκτισε και άλλα μετόχια γύρω από το μοναστήρι που τα ονομάζουμε παραλάβρια. Γιατί δεν χώραγε το μοναστήρι. Τόσοι πολλοί γίνανε που δεν χώραγε το βασικό μοναστήρι και έκτιζαν γύρω-γύρω άλλα για να μπορούν να φεύγουν ομάδες-ομάδες να πάνε να μονάζουν κι αυτοί. Πόσοι μοναχοί μαζευτήκανε στον Όσιο Μελέτιο, στα χρόνια του Οσίου Μελετίου? 400 μοναχοί. Άγιον Όρος ολόκληρο. Το Άγιον Όρος της περιοχής έγινε. Και ο Θεός τα οικονομούσε όλα και δεν τους έλειψε τίποτα. Και όταν ζούσε ο Άγιος και μετά την κοίμηση του Αγίου, όλα τα είχανε. Μήτε χωράφια όμως τους άφησε να έχουν, μήτε αμπέλια. Γιατί δεν τους άφησε να έχουν αμπέλια και χωράφια? Γιατί, λέει, δεν θέλω να περισπάτε και πολύ ο μοναχός. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε χωράφια και αμπέλια. Εδώ ήρθαμε για την προσευχή. Τα αμπέλια και τα χωράφια είναι τόσα έτσι ώστε να τρώμε, να υπάρχει κάτι να τρώμε, να περνάει η μέρα. Όχι να το κάνουμε επιστήμη. Γι' αυτό, λέει, είχε δώσει ευλογία να υπάρχει ένας λαχανόκηπος, τον οποίο να φροντίζουν αυτόν όμως, για να έχουν τα προς το ζήν. Γι' αυτό και δεν άφηνε και χριστιανούς να δίνουν στο μοναστήρι οικόπεδα και κτήματα. Γιατί, λέει, θα μάθετε τους μοναχούς και δεν θα παρατήσουν το έργο τους και θα ασχολούνται με άλλα, αλότρια. Δέχτηκε μονάχα μία φορά κάποια δωρεά από τον αυτοκράτορα τον Κομνηνό. Είμαστε στα χρόνια τα Βυζαντινά. Δέχτηκε λοιπόν αυτόν, από αυτόν μια δωρεά για τη συντήρηση της μονής. Ήθελε να ζουν οι πατέρες, οι μοναχοί, από τα χέρια τους, να δίνουν και στους φτωχούς και ό,τι μπορούν από τον κόπο τους. Να, το μοναστήρι εδώ το περιγράφει ο Άγιος και σαν ένα ιεραποστολικό κέντρο. Δηλαδή να προσφέρει το μοναστήρι στους έξω. Να προσφέρει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κανένας, λέει, δεν πήγε στον Όσιο Μελέτιο και έφυγε χωρίς να πάρει μια ευλογία. Κανείς δεν πήγε πεινασμένος και έφυγε χωρίς να πάρει κάτι. Κάτι πάντοτε βρέθηκε. Το βλέπουμε και αυτό πάλι και σε όλα τα μοναστήρια. Υπάρχει αυτή η αρετή της, πώς τη λέμε, φιλοξενίας. Της φιλοξενίας. Θα πας στο μοναστήρι, κάτι θα σου δώσει. Έτσι. Και καλό είναι να το παίρνεις. Έγινε όμως αυτό το μοναστήρι θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας, σχολείο της αρετής, σεβάσμιο κάστρο της ειρηνικής ζωής. Ο Άγιος Μελέτιος έκανε πολλά θαύματα. Αρρώστους έγιανε. Ακούστε ένα θαύμα. Άγριες καρδιές ημέρεψε. Τα μυστικά της καρδιάς διάβαζε. Και με όλα αυτά ήτανε πάντα ταπεινός και απλός. Κοιμήθηκε σχετικά νεαρός, 70 ετών. Το 1105, 1η Σεπτεμβρίου. Και το κουρασμένο λείψανό του το θάψανε στον άρθικα της Εκκλησίας των Ασωμάτων. Το μοναστήρι του Αγίου Μελετίου στέκεται ως σήμερα εκεί από αυτόν τον αιώνα, τόσους αιώνες. Το μέρος που βρίσκεται το λένε Πάστρα, οι ντόπιοι. Και έχει κοντά του μια κορυφή που τη λένε Μπουζούριζα. Νοτινά, ακούστε, δεν λέει νότια, νοτινά του μοναστεριού βρίσκονται κάποια θεμέλια από παλιά λιθάρια που λένε πως εκεί πέρα βρισκόταν η Μιούπολης. Σε μια ώρα δρόμο από αυτό το μέρος είναι ένα κάστρο που το λένε Γυφτόκαστρο. Η τοποθεσία που είναι χτισμένο το μοναστήρι είναι όμορφη και θρησκευτική. Υπάρχουν
πάρα πολύ ωραίες αγιογραφίες παλιές που εδώ ο Κόντογλου τις σημειώνει, γιατί τις ως αγιογράφος ήξερε το πόσο σημαντικές και πολύτιμες ήταν από αυτά τα χρόνια, 1600 χρόνια. Αγιογραφίες που αποτυπώνουν τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Λάμεχ, τον Άγιο Μωυσή, τον Άγιο και άλλους Αγίους. Εκεί μέσα στο μοναστήρι είναι και ο τάφος του Αγίου, είπαμε. Και όποιος πάει μέχρι και σήμερα θα νιώθει την παρουσία του. Με το που περνάς την πόρτα της Μονής, νιώθεις ότι κάτι θείο υπάρχει σε αυτό το μοναστήρι. Θέλω να σας πω κάτι που είχε γίνει πριν χρόνια. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί έγινε μπροστά μου. Είχε πάει μία νεαρή κοπέλα, συγγνώμη τώρα το θυμήθηκα και θέλω να σας το πω, είχε πάει μία νεαρή κοπέλα η οποία είχε το χειρότερο που μπορεί να έχει κάποιος σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ποιο είναι το χειρότερο? Ο καρκίνος? Όχι. Ναι, δαιμόνιο είχε. Είχε δαιμόνιο. Την είδα λοιπόν, ήμασταν με μια μοναχή στην είσοδο της Μονής και έρχεται αυτό το πλάσμα που είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Το κρατούσαν 2-3 άντρες, ο πατέρας, ο πατέρας, ο αδελφός, κάποιος συγγενής. Την φέραν εκεί και ήθελα, την φέραν για να προσκυνήσει. Δεν ήθελα να μπει στο μοναστήρι. Αντιδρούσε. Και αυτοί με μία βία έτσι την τραβούσαν, την κρατούσαν και την τραβούσαν να τη βάλουν στο μοναστήρι με το ζόρι που λέμε. Εκείνη φώναζε. Ήταν μια κατάσταση κάπως περίεργη. Τότε η μοναχή είχε μία έκθεση που είναι τα βιβλία, στα βρουδάκια και άλλα πράγματα που δίνουν ως ευλογία, πήρε ένα φυλαχτό και πάει να τους το δώσει, να το κρατήσει. Και εκείνη η δαιμονισμένη λέει, δεν μπορώ να το κρατήσω, λέει, αυτό. Αυτό έχει, λέει, χώμα από αυτόν. Και έδειχνε την εκκλησία. Εγώ λέω, τι λέει τώρα? Φώναζε, αυτό που μου δίνεις έχει χώμα από αυτόν. Και μετά όταν ρώτησα την ηγουμένη, μου έλεγε ότι στο φυλαχτό μέσα βάζουν λίγο χώμα από τον τάφο του Αγίου. Πού το ξέρε αυτή? Πού το γνώριζε? Άρα όχι μόνο το λείψανο, αλλά και ό,τι ακουμπάει ο Άγιος, που λένε, ξέρετε, να έχει ύφασμα από το σκουφάκι του Αγίου Τάδε. Βέβαια, η χάρις μεταδίδεται και σε αυτά τα άκτιστα. Ακούτε τι είπε? Αυτό, λέει, έχει χώμα από αυτόν. Ήθελα να σας πω και ένα ακόμα για το μοναστήρι αυτό. Είναι πάρα πολύ αγαπητό στην περιοχή εκεί. Ο Άγιος, αυτό που λέμε, είναι ζωντανός. Κάποτε, επειδή κατάγομαι από την περιοχή αυτή, με μία ομάδα νέων παιδιών είχαμε κάνει ένα οδηπορικό. Πήγαμε με τα πόδια σαν προσκύνημα και σαν βόλτα με το κατηχητικό σχολείο. Πήγαμε στο Νόσιο Μελέτιο. Αλλά πήγαμε μέσα από το βουνό. Δεν πήγαμε από το δρόμο. Κάποια στιγμή ήμασταν μέσα στο βουνό, περπατούσαμε και είχαμε χυγαθεί. Ήταν πυκνό το μέρος, το δάσος.
τα δέντρα, είχαμε χαθεί και λίγο απελπιστεί. Τι λέω, πότε θα φτάσουμε. Ήταν δύσκολη περίοδο, δύσκολη η κατάσταση, διότι είχε έρθει μία νεφέλη. Δηλαδή είχαν κατέβει σύννεφο με υγρασία μαζί και είχε γεμίσει όλη την περιοχή και δεν έβλεπες τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούσες να προσδιορίσεις πού είσαι. Και όλα ήταν ίδια. Να περπατάς τώρα και να βλέπεις ένα ίδια κατάσταση. Κάποια στιγμή που φτάσαμε στη μεγάλη απογοήτευση, μας είπε ο κατηχητής μας, παιδιά, να κάνουμε μια προσευχή στο Νόσιο Μελέτη, που το λένε παππού εκεί, ο Άγιος Παππούς. Λέει να κάνουμε μια προσευχή, λέει να μας βοηθήσει. Κάναμε μια προσευχή και τότε άνοιξε εκεί το σύννεφο και ήμασταν ακριβώς από κάτω από το μοναστήρι. Άνοιξε, είδαμε το μοναστήρι και ήμασταν ακριβώς από κάτω. Θα μου πείτε τώρα αυτό τι ήταν. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία απάντηση του Θεού σε κάποια νέα παιδιά, σε μια τρυφερή ηλικία, να τους δείξει ότι όταν προσεύχεσαι ο Θεός είναι δίπλα σου. Αυτό ήταν. Και είναι μεγάλη υπόθεση όταν έρχεστε εσείς και κάποιοι που είστε γονείς και λέτε, σε παρακαλώ Πάτερ, μίλησε στο παιδί μου για το Θεό. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι, το παιδί δεν είναι ένα πρόσωπο, το βάζεις κάπου, αρχίζει ένας παπάς, του μιλάει 2 ώρες και κάποια στιγμή λες, α, εντάξει, τώρα είναι παιδί του Θεού. Δεν γίνεται έτσι. Το παιδί ζητά ένα προσωπικό βίωμα. Να νιώσει ότι ο Θεός τον άκουσε. Ότι άκουσε τον ίδιο, την προσευχή του. Αν γίνει αυτό, τότε μην το φοβάσει το παιδί. Και όταν πάει να σπουδάσει, και όταν πάει να δουλέψει, και όταν θα κάνει αύριο η οικογένεια, αν κάνει, οποιαδήποτε απόφαση και να πάρει στη ζωή του, μην το φοβάσαι. Γιατί έχει προσωπικό βίωμα και μην φοβάσαι που δεν πήγε 1-2 φορές στην εκκλησία. Μέσα του έχει πάρει, έχει βιώματα και αυτά τα βιώματα θα τα έχει μπροστά του και θα είναι ο οδηγός του. Εντάξει. Αντέχετε να πω και ένα τελευταίο? Ναι. Αντέχεις? Ωραία. Πήρα την άδεια από όλους και συνεχίζω. Υπάρχει ένα μέρος αρκετά μακριά από το μοναστήριο του Οσίου Μελετίου που έχει φτιαχτεί ένα εκκλησάκι που το λένε Μελετάκι. Υπάρχει ο Μελέτης, υπάρχει και το Μελετάκι. Τι είναι αυτό το Μελετάκι? Ακούστε. Έχει αξία μερικές φορές να δούμε τα ονόματα, τι μεγάλη, από πού προέρχονται. Αυτό το που λένε το Μελετάκι είναι ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο και αυτό στο Νόσιο Μελέτιο. Για να φτιάξουν τη μονή του Οσίου Μελετίου πήρανε πέτρες και βότσαλα, δηλαδή αυτές τις πέτρες θαλάσσης, από τα Μέγαρα. Και υπάρχει ένας δρόμος μέσα από τα Μέγαρα για να φτάσεις στον Κιθερώνα, αρκετά μεγάλος δρόμος, τώρα είναι κανονικός δρόμος, παλαιότερα φανταστείτε ότι ήταν μόνο με κάρα και ζώα. Έπαιρναν λοιπόν οι χριστιανοί για να βοηθήσουν, πηγαίνανε με τα μουλάρια στη θάλασσα, στα Μέγαρα, φόρτωναν τα μουλάρια με πέτρες και ξεκινούσαν για να φτάσουν, πόσες μέρες θέλανε, μέρες, για να φτάσουν στο Νόσιο Μελέτιο για να γίνει το μοναστήρι, για να χτιστεί. Σε ένα σημείο που υπάρχει ένα πηγάδι εκεί πέρα, τα μουλάρια σταματούσαν. Και για έναν ανεξήγητο λόγο δεν προχωρούσαν μέχρι να αφήσουν μία πέτρα από το κάθε ένα μουλάρι, να αφήνουν μία πέτρα εκεί και μετά να συνεχίζουν. Το καταλάβανε, γιατί με κάποιο τρόπο έπεσε η πέτρα, δεν ξέρω πώς έγινε, και αφού έπεσε η πέτρα ξεκίνησε το μουλάρι να φύγει. Όλα λοιπόν τα μουλάρια, τα ζωντανά, άφηναν εκεί μια πέτρα και μετά έφευγαν. Από αυτές τις πέτρες χτίστηκε το εκκλησάκι αυτό. Ήθελε για κάποιο λόγο όσους μελέτες εκεί ένα δικό του σπίτι. Γιατί αυτό δεν είναι η εκκλησία.
ένα σπίτι του Θεού και ένα σπίτι του Αγίου. Και γι' αυτό έμεινε μέχρι και σήμερα με το όνομα Μελετάκι το σημείο αυτό. Πολλές φορές τον βλέπανε παλαιότερα να εμφανίζεται Όσιος Μελέτιος. Και τι έκανε, αν είχε κανένα, το μοναστήρι, αν είχε κανένα ζωντανό που είπαμε για να τρέφονται τα τόσοι πολλοί μοναχοί, αλλά και αργότερα και στα πολύ νεότερα χρόνια, όταν είχε κανένα ζωντανό και κανένας βοσκός της περιοχής μαζί με τα δικά του τα ζωντανά το έπαιρνε, δηλαδή ποιο είναι το ρήμα, τα έκλεβε, τότε εμφανιζόταν στον ύπνο του, λέει ο παππούς, Όσιος Μελέτιος, και του έλεγε το πρωί θα πας στο μοναστήρι το πρόβατο που έκλεψες. Και αυτός φαντάζεστε ότι δεν το πήγαινε αργά το πρωί, αλλά λίαν πρωί σηκωνότανε, επειδή τον έβλεπε και φοβότανε βεβαίως τον ύπνο του. Πολύ πρωί σηκωνότανε αξιμέρωτα και επέστρεφε στο μοναστήρι αυτό που είχε κλέψει. Άλλες φορές άνθρωποι που είχαν αγιότητα βίου και καθαρότητα βίου έβλεπαν τον παππού, τον Όσιο Μελέτιο, σε μερικά σημεία μες στο βουνό να εμφανίζεται κρατώντας ένα μπαστούνι, έτσι με τα λευκά του γένια και τα μαλλιά, και άλλες φορές πάλι ο Όσιος έδειχνε την παρουσία του μέσα στο μοναστήρι του, να τον ακούνε δηλαδή να περπατάει, να έχει έντονη την παρουσία του μέσα στο μοναστήρι. Όλα αυτά θέλω να σας παρακαλώ να σας πω ότι δεν είναι φαντασίωση ούτε όνειρα κάποιων ευσεβών που τα βγάζουν από το μυαλό τους, έτσι. Είναι πράγματα που δεν συμβαίνουν καθημερινά και συμβαίνουν σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι για να τα δουν. Δεν συμβαίνουν στον καθένα. Και όταν ένας Άγιος κάνει την παρουσία του, έχει λόγο που δείχνει την παρουσία του. Πολλές φορές ένας Άγιος δείχνει ένα σημείο προκειμένου να στηρίξει έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Ή για κάποιο λόγο που το ξέρει μόνο εκείνος στον οποίο εμφανίζεται. Ένα μόνο θέλω να σας πω και να τελειώσω με αυτό. Όποιος πάει στο ασκητήριο του Οσίου Μελετίου, που όπως σας είπα είναι πολύ πιο ψηλά από το μοναστήρι που υπάρχει σήμερα, το έχουν διαμορφώσει εκεί οι μοναχές που ζουν τώρα σε ναό, σε εκκλησία, και γίνεται λειτουργία μέσα στο ασκητήριο. Όποιος πάει και αν πάει χειμώνα θα δει ότι είναι αδύνατο να παραμείνει ένας άνθρωπος εκεί. Θα έλεγε ούτε καλοκαίρι δεν μπορείς, πόσο μάλλον χειμώνα. Θέλω να μου πείτε πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο στο ένας άνθρωπος, ποιο φαινόμενο, στο ότι ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά και να ζει και να είναι χαρούμενος και να είναι γεμάτος και να μην του λείπει και τίποτα. Θέλω να μου πείτε εσείς μια ιδέα. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό? Γίνεται ανθρώπινο αυτό? Εμείς δεν αντέχουμε. Φανταστείτε τον εαυτό μας χειμώνα. Μπαίνουμε μέσα και κάνουμε φασαρία στο σπίτι επειδή δεν έχει ανάψει από πιο νωρίς το θερματικό σώμα. Εδώ πέρα πώς γίνεται? Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος και μπορεί? Υπάρχει μια πολύ ωραία έκφραση που θα σας πω, το οποίο το εξηγεί. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όποιοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε το Χριστό και δεν κρυώνετε. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Εννοώ ότι αυτοί οι άνθρωποι μόνο με τη θεϊκή βοήθεια μπόρεσαν και έμειναν εκεί. Όταν έχεις τέτοια θέρμη για το Θεό, όταν έχεις τέτοια ζεστασιά για το Θεό, είναι, πώς να σας πω,
σαν να σε έχει ρουφήξει αυτή η αγάπη και δεν έχεις ανάγκη από τίποτα. Πώς νικάτε μία αγάπη από μία μεγαλύτερη? Πώς ένας γίνεται μοναχός? Πώς μπορεί να είναι μοναχός? Όταν αγαπήσει πολύ τον Χριστό. Όταν αγαπήσει ολόκαρδα τον Χριστό, δεν τον νοιάζει για καμία άλλη αγάπη. Και είναι πολύ γεμάτος. Δεν του λείπει τίποτα. Αυτό όμως δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Πρέπει κάποιος να το ζει για να το κατανοεί. Έτσι. Και οι Άγιοι το ζούσαν. Να λοιπόν το παράδειγμα του οσίου μελετίου και τόσων άλλων οσίων που έζησαν μέσα σε σπηλιές, μέσα σε πέτρες, σε τόση υγρασία, σε τόση κακουχία. Γιατί έζησαν και πώς μπόρεσαν? Είναι η χάρη του Θεού που τους ενισχύει. Τους γεμίζει την καρδιά και δεν έχουν ανάγκη από τίποτα. Θυμηθείτε αυτό το περιστατικό με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, ένας Άγιος της Ρωσίας. Έμεινε, λέει, 1000 μέρες και 1000 νύχτες πάνω σε μία πέτρα, έτσι, με τα χέρια του ψηλά δεόμενος. 1000 μέρες και 1000 νύχτες, χωρίς να σταματήσει την προσευχή του. Πόσες είναι 1000 μέρες και 1000 νύχτες? 3,5 χρόνια. Πώς γίνεται αυτό? Δεν ήθελε να φάει? Δεν ήθελε να κοιμηθεί? Είδατε πως αυτά αναστέλλονται όταν υπάρχει τόση χάρη στον άνθρωπο. Σας λέω μεγάλα ύψη, έτσι ώστε να πείτε, εντάξει, μπορεί να μην φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά να είμαστε όμως στο δρόμο εκείνον. Να είμαστε στο δρόμο εκείνον. Τετάρτη και Παρασκευή, όχι, δεν θα φάω. Τετάρτη έγινε η προδοσία, την Παρασκευή πέθανε ο Θεός μου, πώς να φάω? Ας μείνουμε εμείς τα απλά αυτά, ας κάνουμε αυτά και ας βλέπουμε τα άλλα και να τα χαιρόμαστε και να προσπαθούμε. Αλλά εντάξει, όχι και να απογοητευόμαστε. Αυτά είναι, πώς να πω, είναι πανεπιστήμιο. Και εμείς που είμαστε, σε ποια τάξη? Τι πρώτη? Δημοτικού. Καλό είναι. Νηπιαγωγείο, λέτε εσείς. Ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, που μιλήσαμε για αυτόν τον Άγιο. Εύχομαι ο Άγιος να είναι προστάτης για όλους τους εξεταζόμενους μαθητές, αλλά και για τον καθένα μας, τον καθένα από εμάς. Άγνωστοι Άγιοι της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.